Τώρα αποκαλύψεις, Al Jazeera, μαζέψατε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραφα, μπήκατε σε σπίτια, Σιλούριν Τζοβάνι Πιτάτζι και από χθες με ρωτάνε οι πολίτες. Γιατί πήγαν τώρα μετά από 2-3 εβδομάδες, γιατί δεν πήγαν εξ αρχής και να είχαν κάτι θα το κατέστρεφαν. Τι απαντάτε στο εύλογο ερώτημα των πολιτών, κύριε Ανδρέου? Πολύ εύλογο το ερώτημα, κύριε Κυριάκου, αλλά όσοι ασχολούνται με τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων και την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα εντάλματα για να γίνουν αυτές οι έρευνες χρειάζεται να υποστηρίζονται από μαρτυρίες και στοιχεία τέτοια ώστε να μπορούν να στοιχειοθετούνται ή να ικανοποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε οι επαρχιακοί δικαστές να προσωγράφουν τα εντάλματα αυτά ώστε να είναι νόμιμα για την εκτέλεσή τους. Και σε αυτή την περίπτωση έχουν γίνει οι εξετάσεις και οι ανακρίσεις, έχουν ληφθεί οι καταθέσεις και έχουν εξασφαλιστεί τα στοιχεία. Και σε αυτή τη χρονική περίοδο είχαν εξασφαλιστεί τα στοιχεία αυτά, ώστε να προχωρήσουν οι ανακριτές στην διενέργεια των ερευνών αυτών. Που να αναφέρουμε ότι ναι, πράγματι έχουν γίνει χθες έρευνες σε οικίες και υποστατικά προσώπων τα οποία φαίνονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν εξασφαλιστεί διάφορα τεκμήρια, έχουν παραληφθεί τα τεκμήρια αυτά, τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις και ευελπιστούμε ότι θα εξασφαλίσουμε οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά δικήματα. Άρα, δηλαδή, για να μπείτε σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο, θα πρέπει να έχετε μαρτυρία ότι μπορεί σε εκείνο το σπίτι ή σε εκείνο το γραφείο να υπάρχει κάτι που να συνδέεται με την υπόθεση? Προφανέστατα. Αλλά ο χρόνος, ο εύλογος που δίνεται σε αυτούς που ξέρουν ότι θα γίνει και αυτό, δεν είναι εις βάρος των ερευνών? Δυστυχώς, στη διερεύνηση μιας υπόθεσης υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι, κύριε Κυριάκου. Οπότε πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Οι εξετάσεις έχουν ξεκινήσει. Όλες οι ενέργειες που γίνονται από την αστυνομία γίνονται πάντοτε υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, όπως γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε αυτό το χρονικό διάστημα είχαν εξασφαλιστεί αυτή η μαρτυρία. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση, κύριε Κυριάκου, αυτό να μην το ξεχνάμε. Οπότε εμείς προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς στη συνέχιση της διερεύνησης. Οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera μίλησαν, έδωσαν κατάθεση ή όχι? Δεν θέλω να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβινη ζημιά τόσο στη διερεύνηση αλλά και στη μετέπειτα ενδεχόμενη διερεύνηση ή εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεση σε σχέση με αυτή τη διερεύνηση. Οι Βρετανοί έδωσαν νέα κατάθεση που φαίνονται στο βίντεο? Έχω απαντήσει, κύριε Κυριάκου. Νομίζω ότι να μην αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία, μαζεύετε όλα αυτά τα στοιχεία και πάτε στο Γενικό Εισαγγελέα και αυτό σας δίνει συνεχώς νέες οδηγίες. Πώς γίνεται η όλη διαδικασία? Υπάρχουν, όπως έχω πει, υπάρχει καθημερινή συνεργασία και επαφή με το Γενικό Εισαγγελέα, όπου χρειάζονται οι οδηγίες και κάποιες υποδείξεις γίνονται σε συνεργασία, όπως έχω πει, με την νομική υπηρεσία και αυτό γίνεται όποτε χρειαστεί. Οι ανακριτές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις και εξασφαλίζουν στοιχεία τα οποία αφορούν την υπόθεση αυτή. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχω πει, και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί να κάνετε και συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, κύριε Ανδρέου? Αν μπορώ να μιλήσω σε γενικά, ναι, στη διερεύνηση μιας υπόθεσης, όποτε εξασφαλιστεί τέτοια μαρτυρία που σίγουρα θα κριθεί αναγκαία τέτοια σύλληψη, σίγουρα θα προχωρήσουμε σε αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα. Πάμε στην